Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Το Προξενιό της Ιουλίας. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Στάσα, απειβδισμένη από τα μπλεξίματα του γιού της, ακούει τη συμβουλή της Φρόσος και ετοιμάζεται να βάρει μια απόφαση που θα τη φέρει αντιμέτωπη και με τη δική της μοίρα. Η Κερασίνα είναι έτοιμη να σκαρώσει ένα νέο προξενιό που θα προκαλέσει πάταγο σε όλο τον Τύρναβο και θα κάνει πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους. Όμως το δικό της ύπνο χάνει κυριολεκτικά η Κυριακούλα, όταν η Φιλιό χτυπά μέσα στη νύχτα την πόρτα και τη ζητά καταφύγιο. Έξαλλη πατάει πόδι και αρνείται να υποκύψει στις πιέσεις των παιδιών, επισπεύδοντας την απόφασή τους να παντρευτούν κόντρα στις επιθυμίες των οικογενειών τους. Ενωμένοι απέναντι στους γονείς τους, Γρηγόρης και Φιλιό μένουν κάποια στιγμή μόνοι και έρχονται για πρώτη φορά πολύ κοντά. Όσο για την Κυριακούλα, έπειτα από τόσες ταραχές, τις τελευταίες μέρες αποφασίζει τελικά να πάει στο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις που έχει συστήσει ο γιατρός, ώστε να αντιμετωπίσει τις λιποθυμίες της. Στο μεταξύ, ο Γεωργίκης συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα την Ιουλία, προσφέροντάς της κάθε είδους περιποίηση και κάνοντάς την να νιώθει πραγματικά ξεχωριστή. Τόσο που αποφασίζει να βοηθήσει ακριβά τον Χρήστο στην προσπάθεια που κάνει να βρει αυτά που πιστεύει πως του έκρυβε η μητέρα του. Η Στεφανία, που βλέπει τους δυο τους μαζί, αντιλαμβάνεται τι ετοιμάζουν και φροντίζει να προειδοποιήσει για το σκοτεινό χαρακτήρα της Δέσπος, όμως η Ιουλία την αγνοεί. Την ίδια στιγμή η Χάδο επισκέπτεται τον Ατζαλίνα προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία για την υιοθεσία της μικρής Χάιδος, όμως εκείνος της δίνει μια πληροφορία που την προβληματίζει. Η Αλεξάνδρα από την πλευρά της προσπαθεί να αποτρέψει τον αδελφό της από το να κάνει ένα τεράστιο λάθος, όταν συνειδητοποιεί ότι η υγεία της μητέρας της έχει κλονιστεί. Ο Γρηγόρης, αδιαφορώντας για όλα, προχωρά τη σχέση του με τη Φιλιό, αναγκάζοντας τον Στασινόπουλο να επισκεφτεί ξανά τη Στάσα για να της πει τα νέα. Κανείς από τους δύο δεν υποψιάζεται ότι ο Ρήγας συνεχίζει να ζει το κρυφό του έρωτα με τη Βαγγελίτσα.